Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα Τετάρτη 22 του μηνός, 22 Νοεμβρίου 2017. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Γεια σου Χριστάρα μου, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει, τους ακροατές μας, τις ακροάτριές μας και φυσικά τους φίλους του Ηρακλή σε όλη την Ελλάδα, σε όλη την Ευρώπη, σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον πλανήτη, μέσω και του διαδικτύου, μέσω του e-Pavla Radio. Μαζί λοιπόν όπως και κάθε μέρα για το υπόλοιπο της ώρας μέχρι και τις 8 και κάτι ψηλά. Τρόποι επικοινωνίας FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και το mail μας είναι ανοιχτό και σας περιμένει για οτιδήποτε θέλετε να γράψετε, να σχολιάσετε, να ρωτήσετε που αφορά τον Ηρακλή φυσικά. Η ώρα για μπλε αποκλειστικά εκπομπή για τα θέματα του Ηρακλή σε οποιοδήποτε τμήμα και άθλημα και για οποιοδήποτε ζήτημα. Blue Libero, μία λέξη, Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr. Μουσικά, Χριστάρα μου, σήμερα θα πάμε λόγω ημέρας με Michael Hutchence και In Excess, καθώς μας άφησε σαν σήμερα το 1997, νομίζω. 92, κάτσε να το τσεκάρω, περίμενε, έκανα μια χαζομάρα. Έχουμε δύο προγραμματισμένες συνεντεύξεις, η μία σε λίγο για το ποδόσφαιρο και για έναν άνθρωπο που η αλήθεια είναι ότι θα έπρεπε να αφιερώσουμε κανονικά ώρες επί ωρών. Έναν άνθρωπο, έναν προπονητή που μας άφησε, αρκετούς έχουμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, δυστυχώς Χριστό μου, που μας αφήνουν. Όπως και να έχει, λέμε το τετριμένο και το κλισέ η ζωή συνεχίζεται. Μιλάω για τον Φρίντελ Ράους, τον προπονητή του Ηρακλή τη σεζόν 83-84, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 77 ετών το περασμένο Σάββατο και το μάθαμε ενώ ήμασταν και περιγράφαμε το παιχνίδι του Βόλεϊ Ηρακλής Εθνικός Αλεξανδρούπολης. Ένας άνθρωπος που έγραψε τη δική του ιστορία, ήταν ο προπονητής που πλησίασε όσο κανείς την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ελλάδος στο ποδόσφαιρο και όλοι θυμούνται εκείνη τη χαμένη ευκαιρία του Μητόσεβιτς, για παράδειγμα. Με τον Παναθηναϊκό, ο Ράος ήταν προπονητής. Δυστυχώς μας άφησε, αλλά θα πρέπει έστω και με μία αναφορά εδώ στην ώρα για μπλε να τον τιμήσουμε. Θα έχουμε και μία συνέντευξη και για εκείνη την εποχή και για τον ίδιο τον Ράους, αλλά και για ένα συνδυασμό που αφορά τον τωρινό ποδοσφαιρικό Ηρακλή. Το ποδόσφαιρο του Ηρακλή που προετοιμάζεται για το παιχνίδι της Κυριακής με τον Καμπανιακό. Ένα φαινομενικά εύκολο παιχνίδι στις 3 το μεσημέρι και μετά από ό,τι φαίνεται Πέμπτη θα ακολουθήσει 30 του μηνός στο Ηρακλής Άρης Παλαιοχωρίου στο Καφτανζόγλιο και μετά την παράλληλη Κυριακή στο Λαγκαδά. Είναι ένα γεμάτο πρόγραμμα με Κυριακή Πέμπτη Κυριακή. Θα ήταν Κυριακή Τετάρτη Κυριακή, αλλά με τις αποφάσεις να μην τις χαρακτηρίσω της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας θα πάμε στο Κυριακή Πέμπτη Κυριακή. Το παιχνίδι αυτό με τον Καμπανιακό δίνει την ευκαιρία στο Σάκη Αναστασιάδη να ξεκουράσει κάποια παιδιά. Θα δώσει την ευκαιρία, να το πω πιο σωστά, γιατί θα το κάνει πράξη κατά τη διάρκεια του αγώνα με τον Καμπανιακό. Δεν θα παίξει ο Μούδιος που είναι τιμωρημένος. Ο Αθανασίου επίσης έχει συμπληρώσει κάρτες. Ίσως κάνει και ένα mini rotation. Το χρειάζεται η ομάδα για να είναι όσο πιο φρέσκια γίνεται και με τον Άρη Παλαιοχωρίου που εκεί θα σφραγίσει την κορυφή, την παρουσία του στην κορυφή και με το εκτός σας παιχνίδι κόντρα στον Λαγκαδά. Βέβαια, την Κυριακή με το καλό να έρθει η νίκη απέναντι στον Καμπανιακό υπάρχει περίπτωση να είναι μόνος πρώτος ο Ηρακλής καθώς παίζει Άρης Παλαιοχωρίου Αλμοπός Αριδέας. Ο Ηρακλής έχει 20, ο Αλμοπός έχει 20, ο Άρης Παλαιοχωρίου έχει 22, ο Ηρακλής με το καλό να πάει στους 23. Άμα έρθει καμιά ισοπαλία, θα έχει μετά την ευκαιρία ο Ηρακλής και με το παιχνίδι εντός έδρας με τον Άρη Παλαιοχωρίου να είναι τελείως μόνος πρώτος στην Ολομόναχος, στην κορυφή της βαθμολογίας του δευτέρου ομίλου. Χθες υπήρξε και το ΔΣ που γίνεται κάθε Τρίτη του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, των μελών του ποδοσφαιρικού Ηρακλή, ένα από αυτά που συζήτησαν πέρα από τα οικονομικά, έχει να κάνει και με αυτό που έγινε με
την παρουσία των οπαδών του Ηρακλή στο Αριστοτέλειο, την επίσκεψη σε εισαγωγικά στον πρόεδρο της ΕΠΟ, τον κύριο Γραμμένο, και δίπλα που ήταν ο Χιούμπελ από την FIFA, το κατά πόσο μπορεί να γίνει κάτι εκεί, να δοθεί μια πάσα προς την Παγκόσμια Ομοσπονδία Ποδοσφαίρου. Είναι αρκετά τα οποία συζητήθηκαν χθες στο ΔΣ και γίνεται αυτό μια φορά την εβδομάδα και αυτό βγάζει μια υγεία. Αυτό είναι σημαντικό, το ότι πραγματοποιείται παρουσία των μελών του ποδοσφαιρικού τμήματος για πολλά και διάφορα, για την λειτουργικότητα, για την καθημερινότητα της ομάδος. Πάμε λοιπόν να συνδυάσουμε το παρελθόν με το παρόν και το μέλλον. Δυστυχώς είναι η δεύτερη φορά που το τελευταίο χρονικό διάστημα εδώ στην Ώρα για Μπλε θα τα πούμε με τον κύριο Λάκη Παπαϊωάννου, αρχικά όχι για καλό λόγο, γιατί πριν από ένα μήνα περίπου μιλήσαμε για την απώλεια του τεράστιου Κώστα Περτσινίδη. Τώρα θα μιλήσουμε για μία ακόμα απώλεια, και οι δύο που έφυγαν είναι πολύ αγαπημένοι του Λάκη του Παπαϊωάννου, οπότε αναγκαστικά θα μπούμε στη διαδικασία να τα ξαναπούμε. Καλησπέρα Λάκη από την Ώρα για Μπλε. Γεια σας. Γεια σου ρε Γιώργο. Μακάρι, όπως είπα και πριν, να έχουμε ευχάριστες αφορμές για να τα λέμε, πέρα από τις νίκες του Ηρακλή. Αλλά μου το έχεις πει και εκτός αέρα, ότι και για τον Κώστα τον Περτσινίδη, αλλά και για τον Ράους, τον πρώην σου προπονητή, ότι ήταν πολύ αγαπημένα σου πρόσωπα και νομίζω ότι είσαι ένας από τους κατάλληλους που μπορείς να μας βοηθήσεις και σε αυτό. Έτσι, να πάμε λίγο στο παρελθόν και να μας πεις δύο πράγματα για το πώς έζησες αυτόν τον μεγάλο προπονητή. Θα τον χαρακτήριζες μεγάλο προπονητή? Κοίτα, εγώ πιστεύω στον Αγγλί αυτός που πέρασα όλους, δεν έχω ζήσει το Σίμωσον, που μου λέγανε τα παιδιά πολύ καλά λόγια. Ναι. Αλλά εντάξει, ο καθένας έβαλε ό,τι καλύτερο, έτσι δεν το συζητάμε, γιατί πραγματικά πέρασαν πάρα πολύ καλή προπονητή όλοι. Αλλά θέλω να σταθώ στο Ράους, να πω ότι πέρα την εκτίμησή μου που είχα, και δηλαδή το λάτρευα σαν προπονητή και σαν άνθρωπο κύρια, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έδωσε την προσωπικότητα στον Αγγλί, το ψυχολογικό κομμάτι θα έλεγα, πιο ότι είτε έπαιζες στο Καφτατζόγλιο, είτε έπαιζες στη Λεωφόρο, είτε έπαιζες στο Καριασκάκι, στις έδρες τις πολύ καυτές, χωρίς να υπολογίζει έδρες, κόσμο και διαιτησίες και τα πάντα, αυτό που μας πέρασε, μας είχε περάσει, ήταν μπαίνουμε μέσα να κερδίσουμε, δεν υπάρχει κανένας άλλος, μόνο εμείς. Και αυτό βέβαια, για να το πει κάποιος προπονητής, πρέπει να έχει δουλέψει πάνω σε αυτό το τομέα, όχι μόνο στο ποδοσφαιρικό, αλλά και στο ψυχολογικό, έτσι. Έδινε δηλαδή, άφηνε την ελευθερία στον κάθε παίκτη ανάλογα με αυτό που είχε, και είχε κερδίσει το σεβασμό μου. Ήταν πολύ σημαντικό. Ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν παράδειγμα για όλους μας. Δηλαδή και στη συμπεριφορά, αν θέλεις, ακόμα στον τίσιμο εκτός έδρας, εντός έδρας. Εδώ έχω μια ιστορία, την κρατούσα για το τέλος. Θέλω να μου την επιβεβαιώσεις. Αλλά αφού την ανέφερες, θα την πούμε τώρα. Έχω μάθει ότι υπήρχε παιχνίδι που ήσασταν όλοι κουστούμαρισμένοι, γιατί έτσι σας ήθελε. Σας ήθελε στην τρίχα να πηγαίνετε αποστολή ξενοδοχείο, να τρώτε όλοι μαζί και μετά για τα εκτός έδρας. Και υπήρχε ποδοσφαιριστής που πάνω κάτω όλοι μπορούν να καταλάβουν ποιος είναι, που δεν φορούσε αυτό το κουστούμι, φορούσε τα δικά του. Και ο Ράους τρελάθηκε και του είπε να αποχωρήσει. Ναι. Έχει γίνει αυτό, Ναι. Αλλά πάνω απ' όλα πραγματικά αγαπούσε υπερβολικά τους ποδοσφαιριστές, και το πιο σημαντικό απ' όλα, τους ανθρώπους που ήταν δίπλα μας. Δηλαδή ο φροντιστής, ο γιατρός, ο φυσιοθεραπευτής. Μην ξεχνάτε, τότε είχαμε πάρει ψυχολόγο, έτσι, τον κύριο Πιπερόπουλο. Κάποια στιγμή ήταν ο συγχωρημένος ο Γιάννης ο Τσάκαλος. Ναι. Και παίζαμε με τον Απόλλωνα, είχαμε κερδίσει 5-1, να θυμάμαι καλά, 5-2 ή 4-2, και ο Γιάννης είχε αργήσει, δεν ξέρω, ήταν σε ένα καφενείο και τα λοιπά, και έγινε χαμός, και όλοι πήγαν να φωνάξουν, λέει ο Ράος, λέει οκ, Γιάννης, no problem, ήρεμος και τα λοιπά. Είχε μάθει και ελληνικά από τη βέβαια, και εντάξει, επειδή και είμαι πάρα πολύ φίλος με τον Πάριο, με τον Γιάννη, του είχα δώσει όταν έφευγε, που είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ, ένα δίσκο τα παλιά της Πλατίνας, ξέρεις. Ναι. Με ελληνικά τα νησιώτικα, αν θυμάσαι, που είχε βγάλει ο Πάρης, για να το έχει, ας πούμε, σαν ενθύμιο. Προσπάθησα τα τελευταία 2 χρόνια να τον δω, γιατί τον είχα δει παλιά,
Δεν μπόρεσα γιατί είχε, είχε πολλά προβλήματα από ό,τι διάβασα. Ναι, είχε, ναι, ναι. Είχε προβλήματα υγείας. Και εγώ πιστεύω ότι το βεβαρεμένο έτσι της υγείας του γενικότερα του οργανισμού, αυτό τον από καρδιακό επεισόδιο νομίζω, δεν ξέρω τώρα. Ναι, πάντως ήταν ένας προπονητής. Ήταν ένας προπονητής, Γιώργο, ο οποίος έδωσε κάτι ξεχωριστό στον Ηρακλή. Είναι η σεζόν 83-84 που ο Ηρακλής κάνει ξεκάθαρα πρωταθλητισμό και πάει να πάρει τον τίτλο, έτσι, πάει να πάρει το πρωτάθλημα. Εντάξει, τον τίτλο το αφαιρέσανε. Δεν το χάσαμε, το αφαιρέσανε. Έτσι, όταν κάνει 4-0 μες στο Ηράκλειο, τώρα το Όφι με εκείνη την σπουδαία ομάδα, και δεν μας αφήνανε ο κόσμος του Όφι να βγούμε από το γήπεδο για να μας χειροκροτούσε, εγώ δεν το ξεχνώ αυτό ποτέ, έτσι. Ή όταν παίζαμε Αθήνα, γινόταν χαμός. Οι περισσότεροι βέβαια έχουμε κολλήσει σε εκείνη την ευκαιρία του Μητόσεβιτς και θεωρούμε ότι αν έμπαινε εκείνο τον κόλλο ο Ηρακλής θα ήταν πρωταθλητής Ελλάδος. Με τον Ράος προπονητή πάντα όλα αυτά που συζητάμε. Δεν είναι μόνο αυτό, ρε Γιώργο. Αλλά... Εντάξει, να σου πω ότι και μετά από 3-5 λεπτά έχασε ο Αδάμου το δοκάρι από 4-5 μέτρα. Ναι. Όλοι λένε το Μητόσεβιτς. Και με την ευκαιρία να σου πω ότι ο Μητόσεβιτς υπήρξε μεγάλο σεντερφόρ. Πήγε να κάνει είχε το βάλει γκολ σε εκείνο το μάτσε. Είχε βάλει και, το ναι, και, ναι, και με φάουλ δικό μου. Και το Καφτατζόγλιο τότε το γήπεδο δεν ήταν καλό. Πήδηξε η μπάλα, χτύπησε το καλάμ και βγήκε έξω. Έβαλε το πλασέ κανονικά. Εντάξει, είναι η φάση που ξέρει. Μένει στο ένα μυαλό. Άμα το έχεις ζήσει, αν έχεις παίξει ποδόσφαιρο, χάνονται τα πιο σίγουρα και μπαίνουν τα πιο απίθανα. Αυτό είναι και η ομορφιά του ποδόσφαιρου. Πάντως με το Ράος προπονητή βρεθήκατε πολύ κοντά στο να πάρετε το πρωτάθλημα. Ναι, έτσι, ναι. Δηλαδή μέχρι τέλους. Να σκεφτείς ότι βγαίναμε τρίτη και δεν έπαιζες πουθενά τρίτος. Έτσι. Άλλο αυτό, ναι. Εντάξει. Και βέβαια μετά κάναμε μια εκπληκτική εμφάνιση στην Ομογένεια στην Αυστραλία. Και ήταν από την Εθνική Αυστραλία, παίζαμε με ομάδες. Με Ράος είχατε πάει εκεί. Ναι. Με Ράος, ναι. Το 84 το καλοκαίρι. Ναι, έχω δει πλάνα. Ως προπονητής, καθαρά αγωνιστικά, τι προπονητής ήταν. Εντάξει, βέβαια είχε και ένα υλικό τότε που ποιο να πιάσω και ποιο να αφήσω τώρα, έτσι, ομαδά. Ναι, αλλά ξέρεις κάτι, ότι εμένα τώρα το λέω πρώτη φορά, ας πούμε, στον κόσμο, στον Ηρακλή ειδικότερα. Εμένα με ρωτούσε πώς παίζει η άλλη ομάδα, ποιος παίξει είναι καλός, τι και πώς, πέρα από το συνεργάτη που είχε τότε τον Τέλη τον Πατάκη. Αλλά εμένα με ρωτούσε, Λάκη, θα παίξει μέσα και τα λοιπά, τι βλέπεις, πώς και τι αυτή η άλλη ομάδα. Εγώ έλεγα τη γνώμη μου, ότι έχουμε ένα καλό παίκτη εκείνο και τον Τάδε και από εκείνη την ομάδα, να προσέξουμε αυτό και τα λοιπά. Και βέβαια αυτός αποφάσιζε, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι άφηνε τον καθένα να προσφέρει αυτό που μπορούσε να προσφέρει, χωρίς να κρατάει το ταλέντο του. Δηλαδή, ας πούμε τώρα, π.χ. έκανε μια τακτική. Δεν μπορούσε να πει εμένα, μην πας αριστερά, ας πούμε. Έλεγε τις καλύψεις που θα κάνουμε για αυτά, ή το Βασίλη, ξέρω εγώ, δεν τον έβαζε σε... που ούτε έμπαινε βέβαια ποτέ, ας πούμε, σε... Τι να το πει το Βασίλη. Ναι, αυτό λέω. Αλλά το θέμα είναι ότι είχε αποδυτήρια που... Τι να σου πω, δηλαδή, εγώ δεν τα έχω ξαναδεί σε ομάδες που πήγα. Έτσι, σαν οικογένεια, δηλαδή και... Είναι ο προπονητής που να έχεις όλο το πακέτο. Αν δεν έχεις κερδίσει τα αποδυτήρια, είναι δύσκολο να κάνεις καλή ομάδα. Ό,τι και καλή προπόνηση να κάνεις. Η ουσία είναι ότι ο προπονητής που να έχει το πακέτο και την προσωπικότητα. Πράγμα που το είχε, και αυτό που θυμάμαι πάντα είναι ότι ειδικά την Παρασκευή όταν παίζαμε την Κυριακή, πέρα από το χαλάρωμα του Σαββάτου, την Παρασκευή, επειδή θέλαμε τότε, ξέρεις, όλοι θέλουν να παίζουν δίτερμα, ναι. Μετά το ζέσταμα και τα λοιπά, το καθιερεμένο τα σπιντάκια, παίζαμε, ξέρω εγώ, το 15 διπλό, λεπτά. Ναι, το διπλό. 15, όχι, 15 λεπτά δίτερμα και μας έκοβε. Μας έκοβε, δεν μας άφηνε να παίξουμε άλλο. Λέει, γέλει, να το κρατήσει για την Κυριακή. Έκανε κάποια πράγματα. Βέβαια, κατεβαίναμε στην Αθήνα και ήταν μια πολύ ισχυρή προσωπικότητα. Δηλαδή, πολύ σοβαρός, πολύ σοβαρός. Ερχόταν ο προπονητής της εθνικής ομάδας μου να μιλήσει μαζί μου. Παλιά ξέρεις να μην έρθει ο προπονητής γιατί ήρθε και τα λοιπά. Και λέει, ποιος είσαι, είμαι ο προπονητής. Ωραία, τι θέλεις, κάτσε μία-δύο ώρες, μίλαμε τον παίχτη. Μας είχε εμπιστοσύνη. Όχι, ξέρω εγώ, η ώρα 10 σβήσει το φως, κάτι τρελά πράγματα που κάναμε τότε παλιά. Αυτός σε έδινε το να ελεύθερο, καταλάβεις. Σε είχε ελεύθερο. Ακριβώς, ναι. Ακριβώς. Δηλαδή, σε έδινε να καταλάβεις ποιο είναι το σωστό. Να νιώθεις άνετα. Ακριβώς. Και αυτό το βγάζαμε στο γήπεδο. Ποιο θεωρείς εκείνη τη σεζόν 83-84 ήταν η ματσάρα που τελείωσε το μάτς και έλεγες τι μπάλα παίξαμε τώρα. Θα μου πεις μόνο ένα ήταν, πολλά μπορεί να ήταν. Γιατί επαναλαμβάνω είναι ίσως η καλύτερη, όχι ίσως, τα νούμερα λένε ότι είναι η καλύτερη σεζόν που είχε ο Ηρακλής που διεκδίκησε το πρωτάθλημα, έτσι, με το Ράος. Κοίτα, ήταν με τον Όφι, πιστεύω ήταν απίστευτο αυτό το πράγμα να κάνεις, ας πούμε,
το 4-0. Κάτι φορά είχε. Κάτι φορά πρέπει να είχε. Ναι. Και ήταν απίστευτο. Αυτό ήταν απίστευτο. Στον, με τον Εθνικό που έβαζε σφραγίδα σε προσκλήσεις ο Μουρκάκος, ο πρόεδρος του Εθνικού, γιατί είχαν κόψει λιγότερα εισιτήρια στην εφορία. Δεν το περίμενε ο κόσμος, ήταν απ' έξω ο κόσμος. Δηλαδή ρεκόρ προσέλευσης κόσμου. Ναι. Και βέβαια να σου πω ότι εντάξει, εμείς το διασκεδάζαμε. Ήταν κάτι, τι να σου πω τώρα, στο Καφταζόγκο λέγαμε, ξέρω εγώ, προλέβαμε το σκορ. Αν θα είναι 2-0, 3-1 ή 2-1, ξέρω εγώ, ή 4-2. Είχε τα ρήφα. Τα ρήφα είχε. Όχι, έτσι ακριβώς. Αλλά πιστεύω ότι μας έδωσε την προσωπικότητα, την ψυχολογία, ότι εμείς είμαστε καλοί, είμαστε καλύτεροι και μπορούμε σε οποιοδήποτε γήπεδο, ό,τι και όποιος διαιτητής να είναι, να κερδίσουμε. Τώρα, να το συνδυάσω και αν μου επιτρέπεις και με το παρόν, δεν ξέρω, προφανώς θα το έχετε ζητήσει ήδη, είμαι σίγουρος, για να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή την Κυριακή με τον Καμπανιακό, αν μπορεί να γίνει αυτό. Νομίζω το συμφωνείς παραπάνω από μένα ότι το αξίζει, έτσι, ένας τέτοιος άνθρωπος που πέρασε από τον Ηρακλή. Εμείς κάναμε και αμέσως ανακοίνωση. Άλλωστε βγήκε και η ανακοίνωση κατευθείαν, ναι, κατευθείαν. Είναι στην ιστορία του Ηρακλή, έτσι, είναι στην ιστορία του Ηρακλή, δεν υπάρχει. Και μου έκανε εντύπωση, και σου το είπα και εκτός αέρα, το ότι ήταν στα γερμανικά αθλητικά μέσα πρώτο θέμα. Ο θάνατος. Γιατί ήταν και ποδοσφαιριστής της Σάλκε χρόνια, είχε και όνομα προπονητή στη Γερμανία και ήταν πρώτο θέμα. Ο Ράους ήταν, η Σάλκε είναι ο Ολυμπιακός σχεδόν της Γερμανίας μετά την Μπάγερ, έτσι. Μην το ξεχνάμε σε φίλο τον κόσμο. Ναι. Εγώ έβλεπα όταν πηγαίναμε στο εξωτερικό πως τον είχαν το Ράους, και μην ξεχνάς ότι όταν έφυγε από εδώ, που εγώ είχα στεναχωρηθεί πάρα πολύ, μας έφερε τον Γκρέταρσον από Δέλτα Εθνική Γερμανίας και ήταν ο παίχτης του σεντερφόρ. Όταν έφυγε λοιπόν ο Ράος από εδώ, πήρε και τον Γκρέταρσον στη Λουκέρνη, τον έβγαλε Ευρώπη και μετά από 2-3 χρόνια πήγε στην Κάιζερσλάουτερν που την έβγαλε και την επόμενη χρονιά έχασε στο τελευταίο παιχνίδι το πρωτάθλημα από την Μπάγερ. Δηλαδή έκανε τρομερές πορείες έτσι ο Ράους. Και βέβαια με τη Λουκέρνη έπαιζε συνέχεια πρωταθλητριών, το παλιό το Champions League το σημερινό. Ναι. Αλλά πραγματικά ήταν κάτι πολύ σημαντικό και για το γερμανικό ποδόσφαιρο, έτσι. Ναι. Αλλά για μας σφράγισε. Δηλαδή δεν νομίζω να υπήρχε ποδοσφαιριστής ο οποίος δεν έπαιζε στον Ηρακλή και να είπε ότι ξέρω εγώ αδικήθηκα ή δεν έπαιξε. Δεν είχε τέτοια πράγματα ο Ράους. Πριν πάμε στο παρόν και στην προσπάθεια που γίνεται στο ποδοσφαιρικό Ηρακλή, ήταν ο Ράους φουλ επίθεση ή να προσέχουμε και λίγο? Όσα περισσότερα βάλουμε. Ο Ράους ήταν υπέρ του επιθετικού ποδοσφαίρου. Ήταν ότι μπαίνω μέσα στο γήπεδο να κερδίσω. Όχι βέβαια δεν σκεφτόμαστε καθόλου την άμυνα. Ναι. Αλλά ακόμα θέλεις και από τότε. Δηλαδή π.χ. ο Γιώργος Ορφανίδης τώρα. Δύσκολα βρεις τέτοιους μπακ με τέτοια σέντρα και καλή πάσα. Έτσι. Ναι. Δηλαδή δεν έλεγε τον μπακ δεν θα κατεβείς επειδή παίζουμε στη λεωφόρα ας πούμε. Δεν το έλεγε. Ποτέ. Όλη η ομάδα αμυνόντουσαν. Κάναμε την άμυνα αλλά και όλη η ομάδα έκανε την επίθεση. Το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι είχαμε πάρα πολύ μεγάλη συνοχή και στις τρεις γραμμές. Αυτό ήταν κάτι το όπλο του πιστεύω. Ωραία σεζόν, ωραία χρονιά. Μακάρι να έρχονταν και το πρωτάθλημα βέβαια. Να ήταν ακόμα πιο ωραία, αλλά τι να κάνουμε. Εντάξει, κοίταξε Γιώργο, το πρωτάθλημα δεν ήρθε. Αλλά οι γενιές που είναι εκείνες, άμα πας στην Καλαμάτα ας πούμε, ή στην Αλεξανδρούπολη ή στην Κρήτη, θα σου πούνε ότι έπρεπε να πάρει το Ηρακλής. Εκείνη η ομάδα ήταν σφράγιση. Όλοι νομίζω το αναγνωρίζουν. Ναι, σε όλη την Ελλάδα. Γιατί ας πούμε τώρα ο ΠΑΟΚ πήρε κάποια πρωταθλήματα, αλλά ο ΠΑΟΚ ας πούμε το 76 που πήρε το πρωτάθλημα, 75-76. Που πήρε Ηρακλής το κύπελλο. Ναι, ο ΠΑΟΚ έπρεπε να πάρει πριν 2 χρόνια το πρωτάθλημα γιατί είχε την καλύτερη ομάδα. Δεν σημαίνει επειδή πήρε κάποια. Δηλαδή σφράγισε με Ιβ Τριαντάφυλλο, σφράγισε με τον Μπάγεβιτς ΑΕΚ, σφράγισε ξέρω εγώ με τον Βαζέχα Σαραβάκο Παναθηναϊκός. Δηλαδή κάποια διαστήματα αυτές οι ομάδες πραγματικά ήταν άνευ. Δηλαδή, γι' αυτό στεναχωριόμαστε γιατί ο Ηρακλής έβαλε σφραγίδα με το ποδόσφαιρο που έπαιζε αλλά δεν πήρε ένα τίτλο εκείνη. Τη σφραγίδα μαζί. Δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει αυτό που έγινε στην Αγγλία με τη Λέστερ, ας πούμε. Δεν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν γίνεται. Παίζονται και άλλα πράγματα. Παίζονταν. Δεν ξέρω αν αλλάξει κάτι τώρα, δεν ξέρω. Ναι. Δεν ξέρω. Πες μου και για το τώρα. Χθες είχατε και ένα Δέλτα Σίγμα όπως συγκεντρώνεστε κάθε Τρίτη. Τα ζεις από κοντά τα πράγματα. Είσαι σε όλα τα παιχνίδια μαζί και με τους υπόλοιπους που είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια, είτε βετεράνους είτε του ποδοσφαιρικού τμήματος. Η ομάδα. Συμφωνούμε έτσι, έχει βρει τα πατήματά της, πατάει γερά, κερδίζει τα παιχνίδια και προχωράμε. Κοίταξε,
έγινε μια προσπάθεια, συνεχίζεται αυτή η προσπάθεια, κάνουμε ό,τι καλύτερο επειδή ξέρουμε το χώρο των αποδυτηρίων. Ο καθένας κάνει μια δουλειά που πρέπει να κάνει, χωρίς την πανοκρουσία, χωρίς μεγάλα λόγια, με πολύ χαμηλά την μπάλα που λέμε, με τους παίκτες που το πιο σημαντικό είναι ότι καταλάβαμε σε ποιο σωματείο είναι και τι μεγάλη ευκαιρία, την πρώτη μέρα που τους το είπα, τι μεγάλη ευκαιρία τους δίνεται για να κάνω την καριέρα που πρέπει να κάνω, γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που αξίζουν να πάνε παραπάνω. Ναι. Και βέβαια, πρώτα θέλω αν βγει η ομάδα στη β' εθνική κατηγορία, γιατί να μην απαρτίζουν αυτοί ένα βασικό κορμό με προσθήκη κάποιων άλλων παικτών. Και αυτό βέβαια είναι σε συνδυασμό την απόδοση που θα έχουν φέτος. Έτσι. Mm-hmm. Αυτή τη στιγμή κάνουμε μια πολύ καλή πορεία. Εύχομαι να μην έχουμε άλλους τραυματισμούς. Πάντως τους τραυματισμούς δηλαδή η ομάδα είναι καλά. Θα επανέλθω και τα άλλα 2-3 παιδιά. Από εκεί και πέρα, την Κυριακή που κερδίσαμε την Άουσα, μια ομάδα που πραγματικά, Γιώργο, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν νομίζω να περάσει άλλος από εκεί. Ναι, αλλά, ναι, βέβαια, αλλά δεν το κρίνω αυτό. Είναι νέα παιδιά, μια ομοιογένεια, αγωνιστικότητα, πάθος. Μου άρεσε αυτή η ομάδα. Καλή πραγματικά. Εικόνα, ναι. Καλή εικόνα. Μου άρεσε πάρα πολύ και εγώ χαίρομαι να βγαίνουν παιδιά Έλληνες παίκτες. Σε κάθε παιχνίδι που κάνουμε αυτές τις ομάδες, παρακολουθούμε και κάποιους παίκτες που θα μας κάνει εντύπωση σαν σκάουτινγκ, γιατί δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ιδιαίτερα. Mm-hmm. Αλλά νομίζω ότι σιγά σιγά πρέπει να, από το χρόνο, δεν ξέρω από πότε για τις υποδομές, αλλά και πρέπει να στηριχθούμε σε Έλληνες παίκτες, οι πιο πολλές ελληνικές ομάδες, αν θέλουμε να κάνουμε ποδόσφαιρο πραγματικό έτσι. Φαντάζομαι μετά το 5 στα την 5η σερή νίκη περιμένετε ακόμα πιο δυνατή παρουσία την Κυριακή, έτσι, με τον Καμπανιακό, γιατί χρειάζονται τα έσοδα, μην το ξεχνάμε, και τα διαρκείας και τα κομμένα εισιτήρια και οι χορηγίες και οι πινακίδες απέναντι, όλα χρήσιμα είναι, όλα χρήσιμα. Κοίταξε, καταρχάς δεν θέλω να γίνω κουραστικός, να φύγει ο κόσμος, να φύγει ο κόσμος. Αυτή τη στιγμή ο κόσμος είναι απογοητευμένος από αυτά που έχει ζήσει, από τις αδικίες, ό,τι έχει να κάνει με τις φτώσεις, τις εξωαγωνιστικές, αλλά και τις διοικητικές, αλλά γίναν πάρα πολλά λάθη, αλλά πρέπει να ξέρει ο κόσμος ότι εμείς είμαστε ένας από αυτούς που είμαστε έτσι. Είμαστε ο κόσμος, είμαστε ο Ηρακλής. Δεν διεκδικούμε τίποτα, προσπαθούμε να βοηθάμε την ομάδα σε μια κρίσιμη καμπή. Πάρα πολλοί από εμάς, το λέω με πλήρη επίγνωση αυτών, έχουμε βοηθηθεί και ευεργετηθεί, θα έλεγα, από τον Ηρακλή, σε όλη μας τη ζωή, στις οικογένειές μας κτλ. Το λέω εγώ που εκτός από το ποδοσφαιρικό χρημάτισα 2 χρόνια στον Ηρακλή. Υπάρχουν άτομα που ήταν και 15 χρόνια στον Ηρακλή και 20 χρόνια στον Ηρακλή. Πρέπει να έρθουν, να είναι όλοι κοντά, είμαστε εθελοντές και βέβαια πρέπει να πω τον κόσμο ότι ήρθαν κάποιοι φίλοι γνωστοί, είδαν και πραγματικά το παραδεχθήκαν. Πρέπει να πω με πολύ χαμηλούς τόνους ότι αξίζει να παρακολουθείς αυτό τον Ηρακλή, σε αυτό το πρωτάθλημα βέβαια, γιατί θα πάω να δω την ομάδα μου. Αλλά αξίζει αυτό να δεις που λέγαμε τις προάλλες, ότι χάνει όποιος δεν έρχεται, χάνει. Ναι, αξίζει αυτά τα παιδιά, γιατί αποκτούν και το μέταλλο του Ηρακλή, αλλά αξίζει πραγματικά. Έτσι ακριβώς. Να έχει φυσική παρουσία ο κόσμος. Δεν είναι μόνο, εντάξει, να πάρουμε 5-2-3 διαρκείας, ας πούμε, οκ. Okay. Αυτό είναι το πιο σημαντικό, αλλά η φυσική παρουσία είναι κάτι πολύ σημαντικό για τα παιδιά. Να ζει το παιχνίδι, ναι. Καλή συνέχεια να έχουμε και την Κυριακή ακόμα ένα τρίποντο. Αμήν. Και αμήν. Να πάνε όλα καλά. Και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για όσα μας είπες για το Ράους. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Γιώργο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν από τον Λάκη Παπαϊωάννου που μας βοήθησε πάρα πολύ, γιατί ως ποδοσφαιριστής του Ηρακλή, όπως και οι υπόλοιποι, έτσι το συζητάμε, τον έζησε πάρα πολύ κοντά, τον Ράους. Να είναι καλά εκεί που ταξιδεύει. Νομίζω άξιζε της αναφοράς μας και γι' αυτό το επιλέξαμε και το κάναμε σήμερα. Φυσικά ο Λάκης Παπαϊωάννου συνδυάζει και το παρόν, αφού βρίσκεται κοντά στο ποδοσφαιρικό τμήμα και είπαμε και δύο λόγια και για την τρέχουσα προσπάθεια. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 blueliberopapakiyahoo.gr, το mail της εκπομπής μας. Πάμε, Χρήστο μου, και επανερχόμαστε. Έχουμε μια μπασκετική κουβέντα. Θα πούμε και άλλα πραγματάκια βέβαια για το ποδόσφαιρο και για το βόλεϊ. Έχουμε και ειδήσεις για το βόλεϊ και μια συναυλία που θα γίνει. Θα τα μάθετε όλα με λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Cause I'm not sleeping. There's something about you.
Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για βλέπεις το Λίμπερο 107,4. Έριξα από περιέργεια μια ματιά σήμερα και στους υπόλοιπους ομίλους, τους τέσσερις που μας απασχολούν. Ο πέμπτος, ο έκτος, ο έβδομος και ο όγδος δεν μας απασχολούν, γιατί εκεί είναι ομάδες όπως ο Αστέρας Αμαλιάδας Πανόπουλου που είναι πρώτος στον πέμπτο όμιλο, η Προοδευτική που είναι πρώτη στον έκτο όμιλο, ο Αίτητος Σπάτων, το λέει και το όνομα, Αίτητος Σπάτων, πρώτος στον 7ο όμιλο. Και στον 8ο όμιλο είναι πρώτος ο Ηρόδοτος. Αλλά δεν μας απασχολούν και δεν θα μας απασχολήσουν. Και γιατί το λέω αυτό? Αν με το καλό Ηρακλής τερματίσει πρώτος στο 2ο όμιλο, θα παίξει μπαράζ με τους άλλους τρεις πρώτους του 1ου ομίλου, του 3ου ομίλου και του 4ου ομίλου. Αν και είναι πολύ νωρίς, είπα να ρίξω μια ματιά. Στον 1ο όμιλο, πρώτος είναι ο Απόλλων Παραλιμνίου, δεύτερος Νέστος Χρυσούπολης, τρίτη η Καβάλα. 14-13-13 είναι μικρή η απόσταση. Στον τρίτο όμιλο είναι πρώτος ο Τηλικράτης. Κάποτε είχαμε πάει. Είχαμε περιγράψει για λογαριασμό του Λίμπερο 107,4 Τηλικράτης Λευκάδας Ηρακλής. Δεύτερη είναι η ΑΕΠ Καραγιανίων και τρίτος ο Μακεδονικός Φούφα. Και στον τέταρτο όμιλο, εκεί που δεν χαλάει η πρωτιά, είναι ο Βόλος του Αχιλέα Μπέου. Ο Βόλος που δημιουργήθηκε φέτος, αν δεν κάνω σοβαρό λάθος. Πολύ χαμηλά ο Ολυμπιακός Βόλου και η Νίκη Βόλου. Δεύτερη ομάδα είναι ο Αλμυρός. Πρώτος είναι ο Βόλος, αλλά είναι πολύ μεγάλη διαφορά και από ό,τι φαίνεται θα πάρει την πρωτιά. Ο Ηρακλής λοιπόν, με το καλό να τερματίσει πρώτος, αυτό θέλουμε όλοι, στο δεύτερο όμιλο, θα παίξει με τον πρώτο του πρώτου ομίλου, με τον πρώτο του τρίτου ομίλου και με τον πρώτο του τετάρτου ομίλου. Και από αυτούς τους τέσσερις, οι δύο θα ανέβουν στην δεύτερη εθνική κατηγορία. Για την ιστορία, το παιχνίδι της Κυριακής στις 3 με τον Καμπανιακό θα σφυρίξει ο κύριος Κώστας Πουλικίδης. Στα τελευταία δύο παιχνίδια η αλήθεια είναι, να μην πω τρία, ότι οι διαιτητές προσπαθούν να εκμεταλλευτούν. Εγώ αυτό εισπράττω. Δεν ξέρω αν είναι καλοί ή κακοί διαιτητές, δεν θυμάμαι καν τα ονόματά τους και δεν με ενδιαφέρει κιόλας. Αλλά εισπράττω ότι επειδή παίζουν παιχνίδι του Ηρακλή, θέλουν να το πω απλά, θέλουν να την δουν λίγο κι αυτοί. Θέλουν λίγο να πάρουν κι αυτοί, ξέρεις, λίγο από την έγκλη του ονόματος του Ηρακλή. Σου λέει, παίζω Ηρακλή, να κάνω κάτι, αλλά όταν πας να αδικήσεις τον Ηρακλή, δεν κερδίζεις και τίποτα. Τίποτα, απολύτως. Τέλος πάντων, ο Πουλικίδης δράμα θα σφυρίξει το μάτι της Κυριακής. Βοηθεί Παστιάδης και Χασιώτης από Δράμα και Μακεδονία, σύνδεσμοι. Αντίστοιχα, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 Blue Libero παπάκι yahoo.gr. Στο μπάσκετ η προετοιμασία συνεχίζεται με επιστροφή του Αθανασούλα, πολύ σημαντική επιστροφή του Γιάννη Αθανασούλα, ο οποίος είχε ταλαιπωρηθεί το προηγούμενο χρονικό διάστημα με την θλάση στο γαστροκνήμιο. Θυμάστε που τα λέγαμε για το γαστροκνήμιο με τον φίλο μου τον Χαρίλαο, τον οποίο αύριο θα έχουμε εδώ, πρώτα ο Θεός, στην εκπομπή μας για το σχόλιο του, αυτήν την εβδομάδα Πέμπτη. Προπονείται, συμμετέχει κανονικά, θα είναι εκτός απροόπτου στη διάθεση του Βαγγέλη Αλεξανδρή για το παιχνίδι του Σαββάτου με το ψυχικό. Δύσκολο μάτς, πονηρό μάτς, θέλει προσοχή. Και εξαρτάται φυσικά και ακόμη μια φορά και για το σε τι μέρα θα βρεθεί ο Ηρακλής. Ηρακλής ψυχικό το Σάββατο στο Ιβανόφιο στις 5. Στις 7 στο Εγίνιο, πάρα πολύ κρίσιμο παιχνίδι. Άσχετα αν είμαστε μόλις στην 5η αγωνιστική, είναι πάρα πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Νίκη Εγινίου Ηρακλής στις 7 το απόγευμα για το βόλεϊ. Για το οποίο βόλεϊ έχουμε και ανακοινώσεις και συναυλίες και πάμε να τις διαβάσουμε αμέσως τώρα. Λοιπόν, ανακοίνωση που βγήκε σήμερα από την διοίκηση, από την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου όλοι οι δρόμοι οδηγούν στο Κατσάνιο γήπεδο, όπου εν ώψη Χριστουγέννων θα πραγματοποιηθεί η μεγάλη συναυλία στήριξης της ανδρικής ομάδος βόλεϊ. Το ΤΑΑ Ηρακλής προσκαλεί τον κόσμο σε μια μοναδική συναυλία με έναν από τους τελευταίους άρχοντες του λαϊκού τραγουδιού, τον Γιώργο Μαργαρίτη, που έρχεται για να μας ξεσηκώσει με τα τραγούδια του, πλαισιωμένος και από άλλους καλλιτέχνες. Η βραδιά θα αρχίσει στις 9, τιμή εισιτηρίου 10 ευρώ, μια χαρά, το λέω εγώ, διασκεδάζουμε με την ομάδα για την ομάδα. Όπως καταλαβαίνετε είναι μια κίνηση, μια συναυλία που είχε προαναγγείλει
και μέσω της Όρος για Μπλε η διοίκηση της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή. Από ό,τι φαίνεται με τον Σταρόβα δεν ήταν εφικτό να πραγματοποιηθεί, άσχετα αν ο Σταρόβας είχε επιθυμία. Στην πράξη κόλλησε το πράγμα. Γιώργος Μαργαρίτης, δεν σε νοιάζει, μη σε νοιάζει, οι δρόμοι που τραβάνε. Ρόρι Γκάλαχερ, για να μην ξεχνιόμαστε, Χρήστα μου. Νομίζω από εκεί είναι λίγο επηρεασμένα τα παιδιά που το γράψανε. Όπως και να έχει, εντάξει, είναι ένας καλλιτέχνης που νομίζω έχει πάρα πολλές συμπάθειες για τον... και για τον κόσμο που ακούει αυτό το είδος μουσικής και για τον κόσμο νομίζω που δεν ακούει αυτό το είδος μουσικής. Εγώ μια χαρά το συμπαθώ, δεν έχω κανένα πρόβλημα με τον άνθρωπο. Και φυσικά πάνω απ' όλα θα είναι μια βραδιά που θα μπορεί οποιοδήποτε να διασκεδάσει και το πιο σημαντικό να ενισχύσει με τα 10 του ευρώ την ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Καταλαβαίνετε ότι είναι κινήσεις γιατί δεν θέλει κανένας στην ομάδα να έχει ζόρια μέσα στη σεζόν ώστε να βγει η χρονιά οικονομικά. Και για να βγει η χρονιά οικονομικά και για να τηρηθούν οι διακανονισμοί και για να μπορέσει ο Ηρακλής να είναι κύριος στις υπογραφές του, στις ρυθμίσεις του κτλ. Κτλ. Έχει τα διαρκείας, έχει τα κομμένα εισιτήρια στα παιχνίδια. Θα γίνει και αυτή η συναυλία τώρα με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Και από άλλους καλλιτέχνες θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες προφανώς, το ποιοι θα είναι και οι υπόλοιποι καλλιτέχνες που θα τον πλαισιώσουν. Υπάρχει και το Ήρα στο 54526, μην το ξεχνάτε. Δεν σταματάει, μέχρι το τέλος της σεζόν υπάρχει. Γράφετε Ήρα και το αποστέλλετε στο 54526, ούτε FM ούτε τίποτα. Ήρα στο 54526. Πολύτιμη βοήθεια και από εκεί θα μπορεί οποιοδήποτε να συνεχίσει να δίνει. Κάνατε ένα πολύ μεγάλο ντου όταν πρωτοανακοινώθηκε. Ξεχάστηκε όσο περνάει ο καιρός, αλλά δεν πρέπει να ξεχνιέτε και να το θυμίζουμε. Καλό είναι να το θυμίζουμε και να το υπενθυμίζουμε. Το Ήρα στο 54526 και εκεί όσα χρήματα και να είναι αυτά να συγκεντρωθούν να πάνε στην ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Τα λέω καλά. Ήρα στο 54526. Τι να πω. Ήρα στο 54526. Έτσι πρέπει να γίνει. Έτσι πρέπει να γίνει γιατί και αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Επαναλαμβάνω, η συναυλία για την οικονομική ενίσχυση της ανδρικής ομάδας βόλεϊ του Ηρακλή θα γίνει την Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, πολύ κοντά στα Χριστούγεννα, με πρωταγωνιστή τον Γιώργο Μαργαρίτη στο Κατσάνιο. Δεν ρίχνεις και ένα τώρα για το κλείσιμο, Χρήστο μου? Ναι, βέβαια, αυτό θέλω. Διασκευή Ρόρι Γκάλαχερ. Θα έρθει από το Κόρκα, μας κυνηγάει ο Ρόρι, αλλά δεν πειράζει. Για καλό σκοπό θα το βάλουμε. Όχι τώρα, όταν κλείσουμε. Σας λέγαμε και χθες ότι το Σαββατοκύριακο πήγε πάρα πολύ καλά. Νίκη για το ποδόσφαιρο στην Άωσα, νίκη για το βόλεϊ στους άνδρες με ανατροπή, νίκη για τις γυναίκες στο βόλεϊ. Η γυναική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή τα πήγε και αυτή περίφημα. Κέρδισε στο ντέρμπι κορυφής ουσιαστικά την ομάδα του Άρη και ο Ηρακλής είναι πρώτος με 11 βαθμούς. Πάμε να δώσουμε την καλησπέρα μας και τα συγχαρητήριά μας στον προπονητή της ομάδος, τον κύριο Λαυρόπουλο, ο οποίος είναι στην γραμμή μας. Coach, καλησπέρα από την Ώρα για Μπλε. Καλησπέρα σας. Και πολλά συγχαρητήρια για την νίκη και την πρωτιά που έχετε αυτή τη στιγμή στην Α2 και στο δεύτερο όμιλο. Καταρχάς θέλω να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο του Ηρακλή που ήρθε στο γήπεδο και μας βοήθησε πραγματικά, έκανε πραγματικά τη βαλαφιό έδρα και για το μπάσκετ γυναικών δεν είναι πάρα πολύ σύνηθε το φαινόμενο, ναι. Αλλά την Κυριακή είχαμε την υποστήριξη του κόσμου του Ηρακλή, το οποίο μας βοήθησε πάρα πολύ και νομίζω ότι το φίλος κοινό απόλαυσε πραγματικά ωραίο μπάσκετ και πολύ ωραία άμυνα. Πώς ήρθε αυτό το 58-49? Από την αρχή της εβδομάδας είχαμε καταστρώσει ένα σχέδιο συγκεκριμένα για το πώς θα αντιμετωπίσουμε τον ΑΕΚ, το Άρη, και το ακολουθήσαμε κατά γράμμα καθ' όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού. Ακόμα και στην αρχή του παιχνιδιού που δεν πήγαιναν τόσο καλά τα πράγματα για μας, μείναν τα κορίτσια, είχαν επίσης αυτό το οποίο είχαμε σχεδιάσει, μείνανε στο πλάνο που είχαμε κάνει και τελικά η νίκη ήρθε
θετικά εύκολα θα μπορούσα να πω. Mm-hmm. Αυτή η πρώτη θέση μετά από 6 παιχνίδια τι σημαίνει για σας? Το απολύτως τίποτα. Τίποτα, ε? Το απολύτως τίποτα. Ναι, είναι ένα ψυχολογικό αβαντάζ το να είσαι πρώτος, αλλά στην ουσία αυτό το οποίο κάναμε εμείς με την νίκη του Άρη είναι ότι ισοφαρίσαμε όλες τις υπόλοιπες ομάδες για την μία ήττα που έχουμε και εμείς. Mm-hmm. Στην πρεμιέρα που έγινε με τον Πανσεραϊκό, ναι. Ακριβώς. Πρώτη-τελευταία αγωνιστική, βέβαια, αν σας κάνω αυτή την ερώτηση, φαντάζομαι η απάντηση θα είναι διαφορετική, έτσι. Καλά, για τελευταία αγωνιστική δεν το συζητάμε, αλλά αν σας ρωτήσω πρώτη-τελευταία αγωνιστική, ο Ηρακλής είναι πρώτος, νομίζω ότι θα είναι μια ανάσα από το να ανέβει στη μεγάλη κατηγορία. Και φαντάζομαι το έχετε στο μυαλό σας αυτό, δεν μπορεί να μην το έχετε. Το πρώτο πράγμα από την ώρα που ανέλαβα τον Ηρακλή και δυστυχώς τον ανέλαβα τον Ηρακλή μέσα στην μετά χρονιά, την δηλαδή, πρώτη ήττα, ναι. Μετά την πρώτη ήττα ήταν να δώσουν να καταλάβουν τα κορίτσια του Ηρακλή ότι ο στόχος της ομάδας φέτος δεν είναι να ανέβει κατηγορία αλλά να βγει πρωταθλήτρια. Γιατί το να ανέβει κατηγορία υποδηλώνει ότι δεύτερη θέση. Να τερματίσουμε και δεύτερη. Ναι. Οπότε νομίζω ότι άπαξ και το κατάλαβαν τα κορίτσια αυτό, νομίζω ότι έχει διαφοροποιηθεί και η ψυχολογία τους ήδη και ξέρουν τι ακριβώς πρέπει να γίνει και τι πρέπει να κάνουμε για να έχουμε ένα καλό τέλος στη φετινή χρονιά. Και με αυτό που μας λέτε μας θυμίζετε την περσινή πορεία του Ηρακλή που τερμάτισε δεύτερος αλλά στα μπαράζ δεν κατάφερε να ανέβει στην Α1. Ενώ ο πρώτος ανεβαίνει απευθείας, γι' αυτό και τονίζεται ότι θέλουμε το πρώτο. Όχι, το λέω γιατί το θυμήθηκα αλίμονο. Αλλά σίγουρα είναι και για την νοοτροπία της ομάδος ωραίο αυτό να ακούνε ότι εμείς μόνο την πρώτη θέση κοιτάμε. Ακριβώς. Είναι σημαντικό. Και να τονίσουμε σε αυτό το σημείο, coach, ότι δεν έχετε στη διάθεσή σας και μια σημαντική παίχτρια έτσι, που θα μπορούσε να δώσει και το κάτι παραπάνω. Ελπίζω να την έχετε σύντομα μαζί σας. Το ότι θα μπορούσε δεν είναι ερώτηση, αλλά είναι κατάφαση. Είναι κατάφαση, ναι. Δική είναι σίγουρα γιατί πρόκειται για την Αλεξάνδρα Διανοπούλου, η οποία είναι ίσως η πιο έμπειρη ψηλή στην κατηγορία. Με πάρα πολλά χρόνια στο χώρο, πάρα πολλές ανόδους όσες ομάδες έχει αγωνιστεί. Βέβαια, την ταλαιπωρεί ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, ο οποίος δεν την έχει αφήσει να προσφέρει στην ομάδα, παρά μόνο σε ένα παιχνίδι στο εκτός έδρας με την Καλαμαριά, και πάλι γι' αυτό προς τιμή της με δικιά της ευθύνη. Mm-hmm. Είμαι σίγουρος όμως ότι με το που θα γίνει καλά θα προσφέρει αυτά τα οποία προσφέρει εδώ και τόσα χρόνια στο μπάσκετ γυναικών. Μακάρι να επιστρέψει γρήγορα. Επόμενο παιχνίδι βάση προγράμματος βλέπω εδώ στο Βότσι, στη Μίκρα. Με το Βότσι. Ναι. Τι μάτς θα είναι αυτό? Ίσως την πιο υποτιμημένη ομάδα της κατηγορίας. Ναι. Ειδικά μετά από μια μεγάλη νίκη επί ενός μεγάλου αντιπάλου και ΑΕΚ του. Το επόμενο παιχνίδι πάντα κρύβει πολλούς κινδύνους και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε έτσι πως πρέπει να το αντιμετωπίσουμε σοβαρότητα. Να μην παρασυρθείτε, λέτε, από την νίκη πρωτιάς και πάτε κάπως διαφορετικά. Ακριβώς. Εκεί κρύβεται η παγίδα και πρέπει να είμαστε έτοιμοι ψυχολογικά να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Γιατί ο Βότης, ναι, μεν μπορεί να μην έχει το ίδιο ρόστερ με άλλες ομάδες που διεκδικούν αυτά που διεκδικούμε κι εμείς. Αλλά είναι μια πάρα πολύ καλά δουλεμένη ομάδα. Ο προπονητής εκεί πέρα κάνει πολύ καλή δουλειά, γνωρίζει μπάσκετ. Οπότε θα έχουμε μια πρόκληση στα χέρια μας την Κυριακή, την οποία πρέπει να την αντιμετωπίσουμε και αυτήν. Εύχομαι να πάνε όλα καλά, με υγεία φυσικά για εσάς και τις αθλήτριές σας. Και θέλω να πιστεύω ότι θα έρθει η στιγμή που θα σας ξανακάνω αυτή την ερώτηση για την πρώτη θέση. Σας ευχαριστώ πολύ, καλή συνέχεια και πολλά ευχαριστώ στον κόσμο του Ηρακλή για την Κυριακή που ήρθε. Ελπίζω να είναι κοντά μας και στις άλλες αναμετρήσεις μας εδώ στο Πανόφιο. Θα είναι. Ευχαριστώ πολύ, coach. Καλό βράδυ. Γεια σας, να είστε καλά. Αυτά λοιπόν από τον προπονητή της γυναικείας ομάδος μπάσκετ του Ηρακλή, τον κύριο Πάνο Λαμπρόπουλο, και την μεγάλη νίκη απέναντι στον Άρη, η νίκη που ήρθε την Κυριακή στον ντέρμπι κορυφής. Ο Ηρακλής που θυμίζουμε στις γυναίκες στο μπάσκετ είναι πρώτος με 11 βαθμούς και στόχο, όπως ακούσατε από τον προπονητή, είναι η πρωτιά
δηλαδή η άνοδος στην Α1 κατηγορία. Η ώρα είναι 8. Ε, Χρήστο, 8 είναι. Είμαστε Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, Κατσάνιο, 9 το βράδυ, και ο Άρχοντας μπαίνει κάπως έτσι. Τετάρτη 20 Δεκεμβρίου, Κατσάνιο, 10 ευρώ τα λεφτά στην ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή και να περάσουμε καλά. Αν και είναι νωρίς ακόμα, έχουμε κανένα μήνα μπροστά μας, αλλά έτσι να σας βάλουμε λίγο στις παινιές. Θα κλείσουμε με Γιώργαρο Μαργαρίτη και αυτό το live που ανακοινώθηκε σήμερα από την ανδρική ομάδα βόλεϊ του Ηρακλή. Ακολουθεί η εκπομπή Basket City, Νίκος Μοσχοβίτης, Σταμάτης Μουρελής. Άρε Ρόρι, καλό βράδυ σε όλους, να είστε καλά.